βρισκόμαστε στον αθλητικό όμιλο γυμναστικής Taekwondo Κομωτινής. Έχει ιδρυθεί ο όμιλος το 1989 από τον δάσκαλό μου και μετά τον ανέλαβα εγώ. Ποιος είναι ο δάσκαλός σας? Είναι ο Τραμουντάνης ο Στράτος που αυτή τη στιγμή διατρέβει στην Αλεξανδρούπολη. Ο όμιλος γυμναστικής έχει διάφορα τμήματα. Ασχολείται με το Ολυμπιακό Taekwondo και το Παραδοσιακό Taekwondo. Ασχολείται με τμήμα Παγκρατίου Αθλήματος, με τμήμα ενόργανης γυμναστικής, που εκεί μαθαίνουν τα παιδιά έδαφος, άλματα, τραμπολίνο και το έχουμε σαν βάση για τα αθλήματα που ασκούμε και για το Taekwondo και για την ενόργανη, δηλαδή όλα τα παιδιά μαθαίνουν ενόργανη και Taekwondo ή ενόργανη και Παγκράτιο. Έχει τμήμα ενδυναμώσεων για τους αθλητές και για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο και τμήματα που είναι χαπκίντο, γκούμντο, που είναι καθαρά παραδοσιακές πολεμικές τέχνες. Το χαπκίντο είναι αυτοάμυνα, είναι το κορεάτικο ζιου ζίτσου να πούμε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι το χαπκίντο, και το γκούμντο είναι το παραδοσιακό κορεάτικο σπαθί. Είναι ενόργανη γυμναστική, την έχουμε σαν βάση για ενδυνάμωση, ελαστικότητα και έλεγχο του σώματος των αθλητών για να μπορούν να κάνουν ανάλογα αθλήματα όπως είναι το Taekwondo που χρειάζεται και ανοίγματα και ευληγησία και έκρηξη, και αντίστοιχα το άθλημα του Παγκρατίου που έχει αντίστοιχα, που δουλεύουμε πάρα πολύ ενόργανοι, γιατί όλοι οι αθλητές της, να ξέρετε ότι στην πάλη, γιατί το Παγκράτιο είναι παλαιστικό άθλημα και η πάλη και, όπως είναι και η ελληνορωμαϊκή και η ελευθέρα, όλοι οι αθλητές αυτοί κάνουν ενόργανοι ή το γκράπλιν ή διάφορα Brazilian Jiu-Jitsu που είναι όλα αυτά τα παλαιστικά αθλήματα. Κάνουν ενόργανοι για να μπορέσουν να δυναμώσουν το σώμα τους και να έχουν ευληγησία, γιατί τα βάρη μόνο δεν βοηθάνε, γιατί τα βάρη αν δεν κάνεις τις διατάσεις σίγουρα δυσκίνητος θα γίνεις. Εδώ οι αθλητές δουλεύουν με στατικές ασκήσεις, με ισομετρικές όπως τις λέμε εμείς οι γυμναστές, για να μπορούν να έχουν και δύναμη και ταχύτητα και ευληγησία που χρειάζεται σε αυτά τα αθλήματα. Παίρνουμε τα παιδιά από 3-3,5 χρονών. Αναλόγως δηλαδή αν το παιδί μπορεί να κάτσει, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στο χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Κάποιο παιδί μπορεί να πειθαρχεί, κάποιο παιδί μπορεί να μην πειθαρχεί σε αυτή την ηλικία, που είναι από 3-3,5 ως 5. Αυτά είναι σε νηπιακή κατάσταση, άρα εκεί δουλεύουμε πιο πολύ πάλι ασκήσεις ενόργανης ή Taekwondo και το παιχνίδι. Μπαίνει μέσα το παιχνίδι, είναι ψυχοκινητική πιο πολύ. Και χωρίς να το καταλάβουν μέσω του παιχνιδιού και της ψυχοκινητικής και των ασκήσεων που τους βάζουμε, που είναι πάλι ασκήσεις ενόργανης ή Taekwondo ή τέτοια, δημιουργούμε τη βάση για να γίνουν αργότερα αθλητές. Πάμε λίγο στο κομμάτι του συλλόγου. Σύλλογος που δεν είναι ένας απλός σύλλογος. Ο σύλλογος φέρνει επιτυχίες και σε εσάς τον ίδιο και στη σχολή, αλλά κυρίως φέρνει επιτυχίες στη Ροδόπη. Ναι, ο σύλλογος πάνω στο κομμάτι του Παγκρατίου αθλήματος, που ασχολείται καθαρά αγωνιστικά και στο Taekwondo, αλλά πιο πολύ τα άτομα που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στο Παγκράτιο, εδώ και μία δεκαετία μπορώ να πω, όχι μόνο σε επίπεδο πανελληνίου αλλά και σε επίπεδο παγκοσμίου επίπεδου, φέρνει επιτυχίες με χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια κάθε χρονιά. Δεν έχουμε χρονιά που δεν έχουμε πάρει σε παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό επίπεδο χρυσό μετάλλιο ή κάποια θέση στο βάθρο. Φυσικά και για να μπορέσουν οι αθλητές να πάνε στο εξωτερικό θα περάσουν και από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που εκεί είναι λογικό ότι σίγουρα θα έχουμε 3, 4 και 5 και ευελπιστούμε και 10 αθλητές στην εθνική ομάδα. Αυτό που δίνει κουράγιο είναι η κατάσταση εδώ, τα παιδιά. Τα παιδιά είναι η ψυχοθεραπεία για αυτούς που ασχολούνται μαζί τους. Δηλαδή προτιμώ να μην πάω στο καφενείο, να έρθω εδώ και να ασχολούμαι με τα παιδιά. Αυτό μου δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσω, και όσο έρχονται περισσότερα, τόσο περισσότερη ενέργεια μου δίνει για να κάνω, γιατί ο σύλλογος ήταν μικρός, τώρα αυτή τη στιγμή αριθμεί γύρω στα 200 μέλη αθλητές. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο, έτσι. Μεγάλο νούμερο, ναι. Φανταστείτε όταν τον είχα αναλάβει εγώ το σύλλογο, είχε 30 αθλητές. Τώρα είναι 200 παιδιά και ευελπιστούμε ότι αναπτυχθούμε και σε άλλους. Σε άλλα μέρη του νομού που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εμάς, θα πάμε εμείς εκείνους. Θα δούμε, έχουμε ξεκινήσει τμήμα στο Φανάρι, Καλίστη, για να φέρουμε και εκείνα τα παιδιά, γιατί η απόσταση είναι μεγάλη σε τμήματα Taekwondo. Και ευελπιστούμε να πάμε και προς τις Άπες τώρα, να κάνουμε εκεί ένα αντίστοιχο τμήμα. Έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο Σαπών να μας δώσει κάποιο χώρο. Θα εξοπλίσουμε στο χώρο και θα βάλουμε προπονητή για να μπορέσει να πάρει και
εκείνη την πλευριά του νομού μας για να μην είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαι από τους παλιότερους προπονητές, που πηγαίνω και εκπαιδεύω και αντίστοιχους προπονητές, δηλαδή έχω, μπορεί να είμαι και από τους παλιότερους προπονητές του Παγκρατίου. Εκπαιδεύω και άλλους προπονητές στο Παγκράτιο. Πολλοί έρχονται και κάνουν σεμινάρια και εδώ, δείχνουμε, δεν υπάρχει, δεν θέλουμε να κρατήσουμε τίποτα κρυφό. Όποιος κρατάει για τον εαυτό του μόνο, αποτυχάνει σαν δάσκαλος. Ο δάσκαλος πρέπει να δίνει. Καταφέραμε σαν σύλλογος να φέρουμε μία δεύτερη θέση και δύο τρίτες θέσεις και σαν εθνική ομάδα καταταγήκαμε στην πρώτη θέση στο αγών που στο Παγκράτιο είναι το σκληρό άθλημα του Παγκρατίου, σκληρή πλευρά. Πρώτη θέση στο ημιεπαφής που είναι πιο μαλακό, που παίζεται από τις πιο μικρές ηλικίες μέχρι τις μεγαλύτερες. Και βγήκε και η Ελλάδα τρίτη θέση στα παλέσματα που είναι τεχνικά παλέσματα και πουλιά μας, που είναι το τεχνικό μέρος της πολεμικής αυτής τέχνης που είναι ελληνική καθαρά. Σαν άθλημα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό άθλημα. Και καταρχάς ήθελα να ασχοληθώ γενικά με τον αθλητισμό και βρήκα πολύ καλή ευκαιρία το Παγκράτιο. Γιατί έχει μέσα και πάλι, έχει κλωτσιές, έχει πυγμαχία, είναι γενικά, έχει διάφορες τεχνικές. Ξεκίνησα από μικρή ηλικία και αφού το συνέχισα, έφτασα μέχρι εδώ που είμαι και πιστεύω πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γενικά για ειδικά τέτοιες ηλικίες και μικρότερες να ξεκινήσουν αυτό το άθλημα. Φυσικά, ειδικά για μένα, γιατί τώρα στην τρίτη ηλικία είμαστε πολύ πιεσμένοι. Και το βρίσκω σαν ένα μέσο για να μπορέσω να χαλαρώσω, γενικά να ξεχάσω λίγο την συνηθισμένη ρουτίνα με τα σχολεία και φροντιστήρια και όλα αυτά. Και εντάξει, είναι και όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά και ο δάσκαλος φυσικά μας δημιουργούμε έτσι πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο δάσκαλος. Πώς είναι ο δάσκαλος όταν, ή η δάσκαλη μάλλον να το πω έτσι, στην προπόνηση, είναι έτσι λίγο πιεστική ή πρέπει να είναι? Αυστηρή και πιεστική θα είναι όταν πρέπει. Εντάξει, το κάθε πράγμα στην ώρα του. Δηλαδή, ξέρει πότε θα μας κάνει την πλάκα του, ξέρει πότε θα μας πιέσει για να μάθουμε ό,τι είναι να μάθουμε. Γιατί είναι ένα πολύ απαιτητικό άθλημα και σίγουρα χρειάζεται πολύ προπόνηση για να φτάσει κάπου ψηλά. Οπότε, είχαμε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα τώρα τον Απρίλιο στην Αθήνα. Από εκεί διακρίθηκα στη δεύτερη θέση. Και περάσαμε τώρα στο Πανευρωπαϊκό που ήταν τον Οκτώβριο. Δεν κατάφερα να διακριθώ στην τριάδα. Βγήκα όμως τέταρτο στο αγών και πέμπτο στο ημιεπαφή. Ναι, εντάξει, ήταν και η πρώτη μου φορά. Τώρα, σαν εμπειρία, ήταν πολύ, πολύ ωραία. Άρα την επόμενη φορά θα είσαι λίγο πιο ψηλιασμένο. Σίγουρα, πέρα. Σίγουρα, ναι. Πού θα ήθελες να φτάσεις, να δεις τον εαυτό σου, αν είσαι σε αυτό το άθλημα σε μερικά χρόνια? Σίγουρα θα ήθελα να διακριθώ στο πανευρωπαϊκό και μπορεί και στο παγκόσμιο με το πέρασμα του χρόνου. Καταρχάς, γιατί αυτό θα με βοηθήσει και για τις Πανελλήνιες. Και γενικά για την υγεία μου. Σίγουρα, όλα είναι αλληλισμός. Ναι, ναι. Πιστεύω θα μπορούσα, ειδικά με το δάσκαλο και την προπόνηση που μας κάνει, να φτάσω και μέχρι το παγκόσμιο. Συγκεκριμένα για μένα η οικογένεια μου έχει στηρίξει πάρα πολύ. Γιατί αυτοί ουσιαστικά με έκαναν να ξεκινήσω το άθλημα από τη μικρή ηλικία. Εντάξει, τώρα όσο μπορούμε και από την οικογένειά μου. Τώρα πάνω απ' όλα ο δάσκαλος, οπότε... Ο δάσκαλος. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τι μας είπε εδώ ο δάσκαλος, επειδή δεν γνωρίζω κιόλας το άθλημα, δύο φορές παγκόσμιος? Ισχύει, ναι. Για την ακρίβεια, το 2011 χρυσό και το 2012 δεν τα πήγαμε τόσο καλά, είχαμε πάρει χάλκινο. Τι θυσίες χρειάζεται, Γιώργο, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Γιατί πρέπει να τα ακούσουν και τα μικρά παιδιά, έτσι. Ναι, πρώτα απ' όλα δεν είναι το θέμα θυσίας, είναι το θέμα θέλησης. Θέλησης, σωστά. Οπότε, από τη στιγμή που θέλεις κάτι το θέλεις πάρα πολύ, βρίσκεις το χρόνο. Mm-hmm. Κάνεις τις λεγόμενες θυσίες, αλλά για σένα δεν αποτελούν θυσίες, είναι απλά ένα... Κόβεις από κάτι άλλο για να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Είτε είναι ύπνος, είτε είναι παιχνίδι, είτε είναι... Οτιδήποτε. Ναι, είτε είναι ξεκούραση, ναι. Σε γεμίζει αυτό το πράγμα, ιδίως τώρα που διδάσκεις κιόλας από ό,τι είδα. Μου αδειάζει τα σωματικά την ενέργεια, με γεμίζει ψυχολογική ενέργεια. Για μένα είναι μια ψυχοθεραπεία όλο αυτό το...
όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Στην καριέρα που είχες μέχρι τώρα, μιλάω ως αθλητή, τώρα αγωνίζεσαι. Ενεργός. Είχαμε μια παύση 2 ετών λόγω τραυματισμού, ρήξη χιαστών, χειρουργία, αποθεραπείες και τα συναφή. Εντάξει, πιστεύω οποιοδήποτε αθλητής ο οποίος σέβεται τον εαυτό του έχει τραυματισμούς. Δηλαδή δεν υπάρχει αθλητής ο οποίος να μην έχει τραυματισμούς. Ωραία. Από αυτή την μεγάλη έτσι, καριέρα, να το πω, με μεγάλη διάρκεια, ποια είναι αυτή που έχει κρατήσει χαραγμένη στο εγκέφαλό σου που αργότερα θα τα διηγήσει στα παιδιά, δεν ξέρω, έχεις? Όχι, δεν έχω. Στα παιδιά σου ή στα εγγόνια σου ακόμα περισσότερο? Πιστεύω δεν θα ήταν τα παγκόσμια, πιστεύω θα ήταν από τα πρώτα μου πανελλήνια. Όντας πιτσιρικάς τότε 16 ετών που είχα παίξει με άντρες για πρώτη φορά λόγω έγινε ένα μίξ έτσι στη κατηγορία και έδειξα πολύ ένα υπερβάλλον σύλλογο και είχα βγει πρώτος, ας πούμε, τότε ήταν λίγο η τύχη, λίγο η καλή στιγμή, λίγο η σκληρή δουλειά από πίσω, όλα. Αυτό που ρωτάτε πιστεύω είναι αυτονόητο. Οποιοσδήποτε δάσκαλος θέλει να βλέπει τους μαθητές του να τον ξεπερνούν, να χτίζει κάτι καλύτερο για το μέλλον δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.